τρόπος να ξεκινήσετε με τον καλύτερο τρόπο λοιπόν την χρονιά σας. Θα κάνουμε. Και μάλιστα το συγκεκριμένο γλυκό, η μιλόπιτα που θα φτιάξουμε σήμερα, έχει βραβευτεί κιόλας. Έχει βραβευτεί, είναι σωστά. Αυτή από δύο Γάλλους σεφ στο Παρίσι όταν ήμουνα για πρωτοτυπία. Είναι γαλλική ζαχαροπλαστική με μια παραλλαγή, γιατί την είχα κάνει με κρέμα σαμπάνιας μέσα τότε. Που πήρε το βραβείο, αλλά βέβαια θα κάνουμε κρέμα βανίλιας. Ναι, για να την προσαρμόσω και να την κάνετε και εσείς να τη δείτε. Είναι ένα γλυκό γενικά που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι τα αγαπημένα μου. Και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, να δείτε κιόλας πόσο εύκολο είναι. Παρόλο που φαίνεται φαντασμαγορικό, είναι πάρα πολύ απλό. Αγωνιό. Πάμε να δούμε τελικά κι εμάς. Αμέ. Καρτούλες. Μας βάζετε λίγο το monitor λοιπόν, προς τα αριστερά. Εγώ το βλέπω από εδώ. Α. Λοιπόν, θέλω να σας πω πρώτα απ' όλα ότι η μιλόπιτα αυτή. Αγαπημένη Δημήτρη μου, θα μου το βάλεις. Τρία στάδια. Τέλεια. Έχει λοιπόν τρία πανεύκολα στάδια, τρία βήματα. Ωραία, είναι η ζύμη, η κρέμα και τα μήλα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για τη ζύμη. Σημειώνετε 250 γραμμάρια αλεύρι, 125 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, 125 γραμμάρια βούτυρο, λίγη βανίλια και ένα αυγό. Εσύ δηλαδή στη θέση της βανίλιας έβαζες τη σαμπάνια για τη ζύμη ή όχι για την κρέμα. Η ζύμη είναι η ίδια, για την κρέμα για την έβαζα. Κρέμα. Απλά επειδή παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι να γίνει, έκανα ένα reduction όπως λέμε, τη συγκέντρωνα και έπαιρνα, σαν, έκανα σάνς φαντάσου. Και το έβαζα ωραία. Στην κρέμα. Η πρώτη ωραία. Καρτούλα μας ήταν για τη ζύμη. Η δεύτερη κάρτα είναι για την κρέμα. Είναι για την κρέμα, πάμε για το δεύτερο βήμα. Και αυτή. Ωραία, λοιπόν, το πολύ ευχαρίστως. 500 ml γάλα, 2 αυγά, 100 γραμμάρια ζάχαρη, βανίλια. Μία κουταλιά της σούπας corn flour και μία κουταλιά της σούπας αλεύρι. Τέλεια! Και ποιο είναι το τρίτο μας βήμα? Και το τρίτο βήμα είναι τα μήλα. Τρία ή τέσσερα πράσινα μήλα, λίγες σταφίδες, κανέλα. Α, όχι ξινόμηλα. Ξινόμηλα. Ναι, ξινόμηλα. Ναι. Ξινόμηλα γιατί τα κόκκινα μήλα, αν τα βάλεις μέσα, επειδή είναι πολύ μαλακά, θα λιώσουν και θα γίνουν σαν μαρμελάδο. Εμείς θέλουμε να είναι τραγανά τα μήλα, να τα βλέπουμε, να τα ξεχωρίζουμε. Όπως βλέπεις και εδώ στην. Τις σταφιδούλες μας. Σταφίδες, κανέλα. Τρεις κουταλιές της σούπας βούτυρο και ζάχαρη αντίστοιχα, τρεις κουταλιές της σούπας για να καραμελώσουμε τα μήλα που θα μας περισσέψουν και πολύ λίγο κονιάκι ή ρούμι, αν θέλουμε προαιρετικά, έτσι. Με όλα αυτά είχα παρασυρθεί και νόμιζα θα βάλεις και μέλι. Αλλά θα όχι, μπορούσαμε, θα αλλά θα μπορούσαμε. Αλλά εγώ δεν έβαλα. Έτσι, εντάξει. Εγώ να μην βάλω. Βέβαια, εσείς άμα θέλετε, βάλτε έτσι σαφώς. Ωραία. Ωραία, έτσι μου ήρθε. Λοιπόν, θες να βάλεις γαντάκι ή να το κάνω εγώ. Τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Αλλά ας ξεκινήσω να τα βάλω. Ωραία. Να μου πει καλή χρονιά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν. Ξεκινάμε λοιπόν με την ζύμη. Ωραία. Αλεύρι. Δεν έχω ποδιά. Δεν πειράζει. Τώρα να καλύψει με μια ποδιά αυτό το ωραίο φόρεμα δεν λέει. Νομίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Πώς γίνεται πάντα και είμαστε κυρίες στα κόκκινα, Ναι, ιδέες. Κόκκινα πιάτα, κόκκινα ρούχα. Λοιπόν. Χαμός. Αλεύρι λοιπόν και βούτυρο. Ωραία. Είναι το πρώτο πράγμα που κάνουμε. Εντάξει. Ωραία. Τα νομίσματα. Καπάκι εγώ σου βάζω και την άχνη. Εντάξει. Είναι η κλασική μέθοδος, μετράμε νομίσματα. Αυτό ξέρεις γιατί το κάνουμε. Γιατί αν το βάλουμε στο μίξερ μπορεί να μας μπισκοτήσει με το ψηθί. Ενώ έτσι. Να γίνει πολύ σκληρή, πολύ. Επειδή στο μηχάνημα γίνεται λίγο βίαια το ανακάτεμα, ενώ εδώ είναι μετρημένη. Μετρημένο το. Η δύναμη που δίνουμε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, δύο πράγματα που πρέπει να κάνετε αμέσως είναι να ανοίξετε το φούρνο και να βάλετε το γάλα να ζεσταίνετε. Εγώ το έχω βάλει ήδη να ζεσταίνετε για να κάνουμε την κρέμα. Ωραία. Όσο λοιπόν εσύ ανακατεύεις για τη ζύμη, αλεύρι, βούτυρο, άχνη, ζάχαρη και βανίλια που θα σου βάλω εγώ. Μία. Ωραία. Μόλις λοιπόν ανακατευτεί αυτό, θα βάλεις το αυγό μέσα. Εντάξει, θα το βάλω εγώ δηλαδή. Ωραία. Παράλληλα όμως, για να γλιτώσουμε χρόνο, θέλω να σας πάω στο γάλα το οποίο έχει αρχίσει να κοκλάζει. Εντάξει. Τι κάνω για την κρέμα. Βάζω σε ένα μπολ τα αυγά. Ωραία. Δύο αυγουλάκια. Δύο ή τρία, όσα θέλετε εσείς, και με δύο μπορείτε να το κάνετε. Θα γίνει πιο υγρή η κρέμα, με τρία θα γίνει λίγο πιο σφιχτή. Εντάξει. Ενώ αν σας αρέσουν τα αυγά, ακριβώς, είναι πιο πηχτή. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ έτσι. Όχι τόσο αραιωμένη. Ναι. Παίζει ρόλο το αυγό, δεν το ήξερα. Παίζει ρόλο το αυγό και το πηκτικό που θα βάλεις μετά, δηλαδή το αλεύρι και το corn flour. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ με το σύρμα να ανακατεύω τα αυγά. Βάζω τη ζάχαρη. Εντάξει. Τέλεια. Παράλληλα το γάλα είναι ήδη πάνω στη φωτιά. Ωραία να μαγειρεύουμε παρέα. Ναι, είναι πολύ ωραία.